Σάββατο ξεκινάει και η Ελλήνων Κόσμημα στην Αθήνα, τη διοργανώνουμε εμείς. Αφορά το ελληνικό κόσμημα, θα κρατήσει 3 μέρες, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Αλλά μεγαλύτερη βαρύτητα τώρα για την περιοχή μας έχει Δετρόπ και Ίνος, ειδικά όταν το τρόφιμο και το ελληνικό κρασί δείχνουν να έχουν μια δυναμική η οποία μπορεί να βοηθήσουν γενικά την ελληνική οικονομία, με το δεδομένο ότι είναι εξαγώγημα προϊόντα, έχουν ποιοτικά χαρακτηριστικά, έχουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και μπορούν να αποτελέσουν προϊόντα τα οποία θα βοηθήσουν και τη χώρα στον δρόμο της ανάκαμψης. Και ας μην ξεχνάμε βεβαίως ότι η δικιά μας περιοχή, η έκθεση είναι διεθνής, αλλά η δικιά μας περιοχή είναι πρωτοπόρος στις εξαγωγές αυτών των ειδών, κύριε Προσδοκίδη. Η κεντρική Μακεδονία, γενικά η Βόρειος Ελλάδα, έχει, αν θέλετε, τις εταιρείες οι οποίες είναι στην αιχμή του δόρατος στις εξαγωγές. Βεβαίως δεν μιλάω για το λάδι, που η Νότιος Ελλάδα, η Κρήτη, η Πελοπόννησο κτλ. Αλλά έχουν άλλα προϊόντα, τα οποία είναι εξαιρετικά, τα οποία έχουν ζήτηση, τα οποία θα παρουσιαστούν στη ΔΕΤΡΟΠ και εκτός από την περιοχή μας και ενώ όχι μόνο την ελληνική επικράτεια και την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, έχουμε εκπονήσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα, σχεδόν 300 εμπορικοί αγοραστές. Για να καταλάβετε, έρχεται εισαγωγέας ελληνικών τροφίμων από την Καλιφόρνια και από την Κίνα, για να σας δώσω δύο διαμέτρου γεωγραφικές περιοχές, για να δουν τα ελληνικά προϊόντα και να δούμε πώς μπορούν εκεί τα ελληνικά προϊόντα να έχουν τη θέση που τους αξίζει και στο ράφι και στο εστιατόριο.